Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την ψυχαναγκαστική τάση του εγώ να ψάχνει την χαρά του και την ευτυχία του στο μέλλον, στην επόμενη στιγμή. Αυτή η στιγμή που ζούμε τώρα δεν μας ικανοποιεί και πιστεύουμε ότι η επόμενη στιγμή που θα έρθει θα είναι ευτυχής. Οπότε, για παράδειγμα, αν πλένετε πιάτα τώρα, ας πούμε, ή σκουπίζετε το σπίτι σας, για το νου, τον κατώτερο, τον αισθητηριακό νου και κυρίως για το συγκινησιακό νου, αυτό που λέει ένας δάσκαλος της Ινδίας, Vital, ο Στρία Ρουμπίντο συγκεκριμένα, το ονομάζει ως Vital εγώ. Είναι το κατώτερο συγκινησιακό εγώ μας. Αυτό λοιπόν δεν είναι ικανοποιημένο ποτέ εκεί που είναι. Θέλει να βρει μια κατάσταση που θα τον δώσει ευτυχία στο επόμενο λεπτό ή στην επόμενη ώρα ή δεν ξέρω πότε. Οπότε συνεχώς σκέφτεται το παρακάτω. Είμαστε εδώ και σκεφτόμαστε το παρακάτω. Το θέμα είναι ότι σκεφτόμαστε, όπως είπα, γιατί αυτό το κατώτερο συγκινησιακό εγώ βάζει το νου σε αυτή τη διαδικασία να σκέφτεται. Δηλαδή, μαζί το νους μας είναι θύμα. Δηλαδή, εμείς. Αν και εμείς δεν είμαστε βέβαια νους, αλλά επειδή είμαστε ταυτισμένοι με το νου, είμαστε εμείς το θύμα ως νους, ας πούμε, του κατώτερου συγκινησιακού εγώ, που δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό που ζει τώρα, αλλά θέλει να βρει κάτι ευτυχία στο μέλλον. Οπότε βιάζει να τελειώσει αυτό που κάνει τώρα το σκούπισμα, ξέρω εγώ τι θέλει να κάνει, τις δουλειές που λέμε, για να πάει να ευτυχήσει. Αλλά το θέμα είναι να σας πω ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι η ευτυχία μας σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι γινόμαστε έτσι συνεχώς ανυπόμενοι, αγχωμένοι, ανήσυχοι, ανικανοποίητοι. Αυτό το κάνει το εγώ το ίδιο αυτό δηλαδή. Και έτσι μόλις το εγώ μας βρει την απόλαυση που θέλει, για λίγο ησυχάζει και βιώνουμε έτσι μια ικανοποίηση έτσι. Απόλαυση, ικανοποίηση, ευχαρίστηση και αν εξαρτάται και χαρά ακόμα. Και σε κάποιες περιπτώσεις και ευτυχία. Σπανιότερα. Ησυχάζει για λίγο και μετά πάλι τα ίδια. Η βασική αυτή λαθασμένη, να πω έτσι, αντίληψη του νου μας που οφείλεται στην πίεση που του ασκεί το συγκινησιακό εγώ είναι ότι, δηλαδή σε νοητικό επίπεδο δεν ξέρουμε και δεν κατανοούμε ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται από τις εμπειρίες αλλά από την κατάσταση του νου μας αυτή καθεαυτή. Ακόμα και η απόλαυση. Αν ο νου μας δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση, αν η ενέργειά μας δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση, δεν μπορούμε ούτε να απολαύσουμε, ούτε να ευτυχίσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, όταν είμαστε άρρωστοι, ας πούμε, και δεν λειτουργούν καλά οι αισθήσεις και ο νους και το ενεργειακό μας μέρος, δεν έχουμε όρεξη να φάμε. Δηλαδή, μας τρώνε φαγητά και τα τρώμε ανόρεκτα. Αυτά που απολαμβάναμε. Άρα, δεν υπάρχει απόλαυση στα φαγητά αυτά τα ίδια. Είναι ένας συνδυασμός των φαγητών με την κατάσταση του νου μας. Ή δεν απολαμβάνουμε το ίδιο φαγητό πάντα το ίδιο. Άμα ήταν έτσι, θα έπρεπε, αν δηλαδή η απόλαυση ανήκει στο φαγητό, θα έπρεπε πάντα να είναι η απόλαυση ίδια ακριβώς. Αλλά δεν εξαρτάται η απόλαυση μόνο από το φαγητό, άρα κυρίως από την κατάσταση τη δικιά μας, την ενεργειακή, τη συγκινησιακή και την νοητική. Η ευτυχία ακόμα περισσότερο. Δεν έχει καμία σχέση η ευτυχία με τα αντικείμενα. Είναι η δικιά μας φαντασία που το κάνει να πιστεύει και το εγώ πάλι. Το κατώτερο εγώ, το οποίο προβάλλει πάνω στα αντικείμενα και τις εμπειρίες ευτυχία που δεν υπάρχει. Η ευτυχία βιώνεται όταν ο νους λειτουργεί σε κατάσταση σάτβα, όπως το λέμε, δηλαδή είναι ήρεμος, ειρηνικός, γαλήνιος, διαφανής διαυγής και είναι σε επαφή με την πηγή του, τη συνειδητότητα που είναι αυτό που πραγματικά είμαστε. Με το είναι μας δηλαδή, με την ψυχή μας. Τότε βιώνουμε ευτυχία. Δεν υπάρχει άλλη συνθήκη. Είτε είμαστε στην κουζίνα και πλένουμε πιάτα, είτε μαγειρεύουμε, είτε σκουπίζουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε αδιάφορη εργασία για το κατώτερο εγώ μας που θέλει απολαύσεις. Εάν ο νους μας είναι ήρεμος, συγκεντρωμένος, διαυγής και έχει επαφή με το είναι, με το πνεύμα, πέτε το όπως θέλετε, θα βιώνουμε πληρότητα ευτυχία όπως και να έχει. Δεν εξαρτάται από τι εργασία κάνουμε εξωτερικά. Αυτό βέβαια για το Vital εγώ, όπως είπα, το κατώτερο συγκινησιακό εγώ, είναι ακατανόητο. Γιατί είναι παράλογο αυτό. Δεν καταλαβαίνει από αυτά. Καταλάβετε, αυτό απλά λειτουργεί με impulses στα αγγλικά, στα ελληνικά. Με ορμές. Είναι παρορμητικό. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή έχει συνδέσει απόλαυση με εικόνες, ήχους, γεύσεις,
ακουμπήματα. Δηλαδή με αισθητηριακές αντιλήψεις και στην σκέψη, στη φαντασία ή και στην όραση των αισθητηριακών αυτών εντυπώσεων αναδύεται μέσα η απόλαυση. Και η όθηση να πάμε να βρούμε το αντικείμενο αυτό, να το απολαύσουμε. Αυτός είναι ο μηχανισμός, δεν είναι, είναι μηχανή. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με αυτό στους αιώνες των αιώνων. Μόνο όταν το καταλάβουμε αυτό, ότι αυτό είναι μηχανικό και ότι δεν είμαστε εμείς, δεν επιθυμούμε εμείς, αυτός ο μηχανισμός. Ο οποίος μας κάνει, όπως είπα εδώ και τώρα που είμαστε παρόντες, στο τώρα, να μην είμαστε ικανοποιημένοι, πλήρεις, ευτυχείς, ελεύθεροι. Και αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιεί τον νου για να μπορεί να σκεφτεί τα αντικείμενα, να φανταστεί τα αντικείμενα και να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του νου για να τα βρει και να τα αποκτήσει, ώστε να τα απολαύσει. Οπότε, αυτός είναι ο μηχανισμός του κατώτερου εγώ και μας οδηγεί συνεχώς να είμαστε στο μέλλον, όχι στο παρόν. Ησυχάζει λίγο στο παρόν μόνο όταν έχει απόλαυση. Δηλαδή, αγωνία, ας πούμε, να δούμε το μάτς της Κυριακής που θα παίξει ο Ολυμπιακός με την, την Καλαμάτα. Αυτός που είναι ταυτισμένος σε ένα αυτό. Όλη την αγωνία θα πάει εντε εφημερίδες στο φως, ξέρω εγώ ποιες εφημερίδες Ολυμπιακές, διαβάζει, κάνει, ξέρω εγώ, αγωνία μέχρι να έρθει το μάτς. Όταν έρθει το μάτς, ησυχάζει για λίγο νους, άμα νικάει ο Ολυμπιακός. Άμα δεν νικάει, ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Βριζίδια που πάει μέχρι κάτω. Τους διαιτητές, τους προπονητές, τους παίκτες, αναλόγως, κατά περίπτωση. Άλλοι βέβαια δεν βρίζουν τόσο πολύ, απλά έχουν μέσα μια αγωνία μέσα. Τώρα γκολ, μπήκε, πέρασε το πέτσινο, το δερμάτινο αυτό, ξέρω εγώ, μέσα από τρία ξύλα μέσα. Πέρασε μέσα ή δεν πέρασε. Σκοτωνόμαστε, πλακωνόμαστε το ξύλο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εγώ αυτό το βίντεο δεν καταλαβαίνει. Τώρα θα πείτε εμείς δεν είμαι σαν κι αυτούς. Βέβαια. Αυτό είναι χοντρουγωμένη του μορφή. Αλλά σε εμάς συμβαίνει συνεχώς επίσης. Για να θυμίσω ο Χριστός τι είπε, λέει, μην κοιτάτε λέει, το δοκάρι στους άλλους, κοιτάξτε το δικό σας. Το άχυρο, συγγνώμη, μην κοιτάτε, βλέπετε το άχυρο στους άλλους, αλλά δεν βλέπετε το δοκάρι μέσα σας, στο δικό σας μάτι. Εμείς νομίζουμε ότι δεν έχουμε αυτά, απλά εμείς είμαστε πιο εντάξει, σε ένα άλλο επίπεδο κατανόησης, ίσως και συνειδητότητας, αλλά επίσης έχουμε πούμε, και κάποια προσωπικότητα πιο δομημένη. Οπότε η προσωπικότητά μας θα χαλιναγωγεί κάπως όλα αυτά τα πράγματα και είναι κάπως σε μια σχετική σειρά. Αναλόγως. Κατά περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση του κατώτερου συγκινησιακού εγώ. Μας κατάει συνεχώς σε μια κατάσταση ανησυχίας εδώ στο παρόν, να σκεφτόμαστε συνεχώς το μέλλον στην καλύτερη στιγμή. Και έτσι χάνουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη στιγμή αυτή, το απολαμβάνουμε εδώ όχι ως απόλαυση αισθητηριακή, να απολαύσουμε με την πλήρη έννοια του. Να βιώσουμε την ευτυχία που είμαστε ως πνεύματα αθάνατα, ως είναι, ως ψυχές. Δεν μας αφήνει αυτό η ησυχία. Πρέπει να δείτε τον μηχανισμό αυτού του εγώ εδώ και τώρα. Παρατηρήστε το πώς στιγμή σε στιγμή να καταλάβετε πώς είστε εγκλωβισμένοι στο ότι εδώ δεν είστε ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι και θα είστε στο μέλλον. Σε μια εμπειρία φανταστική του μυαλού που δημιουργείται από το συγκινησιακό εγώ, το κατώτερο. Δείτε το ξανά και ξανά και δείτε πώς μπορείτε να βγείτε από αυτή την κατάσταση και να γυρίσετε το νου σε κατάσταση ηρεμίας, να επαναφέρετε το νου σε κατάσταση ηρεμίας, σε κατάσταση συγκέντρωση να το πω, σε κατάσταση που να είναι σε επαφή μέσα, να σταθεί προς τα μέσα και να έρθει σε επαφή μέσα σας με το είναι σας, το οποίο το βιώνουμε μέσα μας ως μια εσωτερική σιωπηλή παρουσία. Μια βαθιά εσωτερική σιωπή, που όταν σε αυτήν εμβαθύνουμε, δηλαδή μείνουμε σταθερά εκεί προσιλωμένοι, βιώνεται μαζί ως πληρότητα, ως ειρήνη, ως ευδαιμονία. Ευδαιμονία, πληρότητα, ειρήνη, όλα μαζί είναι μια κατάσταση ενιαία. Δεν είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Και τα λόγια αυτά είναι περιορισμένα να το περιγράψουν αυτό. Θα μου πείτε ότι το κάνω αυτό, δεν το βιώνω. Αν στρέφετε την προσοχή σας μέσα και δεν βιώνετε αυτό που λέω, σημαίνει ότι ο νους σας δεν έχει ηρεμήσει σε όλα τα επίπεδα και πάνω απ' όλα δεν έχει ηρεμήσει το εγώ σας. Διότι αν ακόμα και να μην έχουμε σκέψεις, υπάρχει η δόνηση του vital, του συγκινησιακού εγώ και του συγκινησιακού νου, είναι σαν μια ομίχλη, η οποία δεν μας επιτρέπει να βιώσουμε αυτή την πληρότητα που λέω και την αγαλίαση ψυχής. Μόνο όταν ησυχάσει το vital, δεν φτάνει να ησυχάσουν οι σκέψεις. Απλά όταν ησυχάσουν οι σκέψεις, δεν δίνουν το vital, το συγκινησιακό εγώ, δεν μπορεί, δεν έχει τρόπο να εκφραστεί, γιατί του κόβουμε την
πώς θα πω, το μηχανισμό που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, τη σκέψη και τη φαντασία, οπότε καταλαγιάζει σιγά σιγά. Οπότε αν ο νους σας ησυχάσει κάπως και είστε μέσα και δεν βιώνετε πληρότητα αγαλίες ή ψυχής που λέμε ειρήνη βαθιά, είναι επειδή το εγώ σας δεν έχει ησυχάσει. Οπότε ψάξτε να δείτε πώς θα το ησυχάσετε. Και εγώ εξηγώ πρακτικές και άλλοι δάσκαλοι και βιβλία και κέντρα. Ψάξτε. Πάντως, εάν δεν κάνετε κάτι με αυτό, θα είστε συνεχώς σε αυτή το φαύλο κύκλο που το κατώτερο εγώ δεν είναι ικανοποιημένο στο παρόν και ψάχνει να βρει στο μέλλον μια απόλαυση ή μια ευτυχία φανταστική. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, όχι που είστε. Σας εύχομαι περισσότερο φως, ειρήνη, αγάπη. Γεια σας.